το σημαντικότατο έργο της αλλαγής των αμυαντοσωλήνων στο δίκτυο ίδρυυσης των λαϊκών κατοικιών του Αργοστολίου συνεχίζεται με φουλ ρυθμούς. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Αργοστολίου, τον κύριο Θεόφιλο Μιχαλάτο. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Δεν τον ακούω τον κύριο Δήμαρχο. Νομίζω έχετε κλειστό το μικρόφωνο, κύριε Δήμαρχε. Για να δούμε αν τα καταφέρουμε να το ανοίξουμε, να σας ακούσουμε. Δεν τον ακούω τον κύριο Δήμαρχο ακόμη, αλλά θα το λύσουμε. Ναι, τώρα σας ακούμε. Λοιπόν, ωραία. Πώς πάει το... Από την... ναι. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, πώς πάμε με την αλλαγή των αμυαντοσωλήνων στις εργατικές κατοικίες. Ένα έργο που όλοι οι κάτοικοι, τουλάχιστον εξ όσο γνωρίζω, το χαρακτηρίζουν ένα έργο ζωής. Γιατί ο αμύαντος γνωρίζουμε με βάση τις έρευνες που υπάρχουν τόσα χρόνια και όλα αυτά, πόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει, έτσι. Πώς πάμε με το έργο αυτό. Καλησπέρα και από την Κεφαλονιά. Ήθελα να πω ότι δεν είναι ένα έργο που αφορά μόνο τις λαϊκές κατοικίες. Είναι ένα έργο το οποίο... προϋπολογισμού 6 εκατομμύρια ευρώ που θα φύγει ο αμύαντος από όλα τα όρια του Δήμου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πάρα πολλά χωριά εκτός από το κομμάτι του Αργοστολίου που είναι οι λαϊκές κατοικίες, είναι και πάρα πολλά χωριά στη Λιβαθό και στην περιοχή Ελλού Πρόνων που έχουν ακόμα αμύαντο. Αν είναι ποτέ δυνατόν το 2023. Οπότε ουσιαστικά αμύαντο... αλλάζει σε όλο το δίκτυο του Αργοστολίου ότι είναι ο αμύαντος φεύγει. Με το καλό, με το μόλις τελειώσει αυτή η εργολαβία θα υπάρχει αμύαντο στα όρια του Δήμου μας. Μάλιστα. Πώς είναι σε εξέλιξη το έργο, πότε ξεκίνησε και πώς είναι έτσι να έχουμε μια ενημέρωση? Έχει ξεκινήσει το έργο εδώ και ένα μήνα. Πιέζουμε τον εργολάβο να πάρει κι άλλα συνεργεία για να πιάσει τα χωριά. Πιστεύουμε ότι με σεβασμό, βέβαια επειδή είναι τουριστική σεζόν καλοκαίρι τώρα, με σεβασμό χωρίς να ενοχληθεί η σεζόν η τουριστική, θα έχουμε γρήγορα υλοποίηση του έργου και θεωρώ ότι το 2024 τον Ιούνιο θα έχουμε τελειώσει και θα είμαστε πλέον μακριά από τον αμύαντο. Οι εργασίες μάλλον θα συνεχιστούν τώρα και το καλοκαίρι δεν θα διακοπούν καθόλου, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα με τον τουρισμό. Επιλέγουμε περιοχές που δεν δημιουργούν πρόβλημα με τον τουρισμό, δηλαδή όπως είναι οι εργατικές λαϊκές κατοικίες Αργοστόλη, που δεν είναι εκεί περιοχή τουριστική, δεν είναι... και τα χωριά τα οποία δεν είναι ακριβώς στο παραθαλάσσια, χωριά τα οποία δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα αν γίνονται εργασίες εκεί. Μάλιστα. Μια και αναφέρατε τον τουρισμό, πώς πάνε τα πράγματα, κύριε Δήμαρχε, φέτος για το Αργοστόλι? Είμαστε αισιόδοξοι γιατί θεωρώ ότι θα κλείσουμε και θα μπορούμε να κάνουμε απολογισμό όπως πήγαμε τον Οκτώβρη. Τώρα με αισιοδοξία περιμένουμε ότι κάθε μέρα που θα περνάει τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα έχουμε περισσότερο κόσμο τους επόμενους μήνες. Άλλο μεγάλο έργο έτσι που να είναι σε εξέλιξη, κύριε Δήμαρχε, μια και έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε άλλη μια εργολαβία που είναι μέσα στο Αργοστόλι, που είναι αναπλάσεις, περιοχές, δημοτική αγορά, πολλές πλατείες μέσα στο Αργοστόλι και πεζόδρομους. Έχουμε το Μουσείο Σκλάβου που είναι σε εξέλιξη. Τελειώνουμε το κολυμπητήριο Αργοστολίου από μια ανακαίνιση που το κάνει ουσιαστικά από την αρχή. Έχουμε μια εξέλιξη έργων περίπου 40 εκατομμύρια τα οποία εκτελούνται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη ευχόμαστε, κύριε Δήμαρχε. Καλή σεζόν, καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ. Να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.